Πρώτη φορά εμφανίζεστε σε ζωντανό πρόγραμμα? Πρώτη, ναι, πρώτη φορά. Και δεν μπορώ να κρύψω ότι αισθάνομαι λίγο περίεργο. Μέχρι στιγμής το έχετε μετανιώσει. Σας πηγαίνει όμως το ζωντανό πρόγραμμα. Το ζωντανό πρόγραμμα είναι απλό και πηγαίνει στους απλούς, αυτούς που συμπεριφέρονται απλά. Κύριε Δελάρα, γιατί δεχθήκατε να είναι ο Πάκο Ντε Λουτσία και ο Ρέι Λεμά συνεργάτες σας σε αυτή τη συναυλία? Τι το ιδιαίτερο έχουν? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια ιδέα εδώ και πολλά χρόνια, μια πρόταση δική μου στο Υπουργείο Πολιτισμού να γίνει ένα φεστιβάλ μεσογειακής μουσικής. Είναι ένα πράγμα που με ενδιαφέρει και με απασχολεί πολύ καιρό. Οι λόγοι είναι απλοί. Καταρχήν πολιτιστική ανταλλαγή, αν θέλετε. Το προσωπικό μου μεράκι για ορισμένους ανθρώπους που εγώ τους ακούω πολλά χρόνια και θα ήθελα να τους γνωρίσω και στους φίλους μου ακροατές και σε όλο το ελληνικό κοινό. Και την άλλη μεριά, η ανάγκη να σπάσει, αν θέλετε, η ελληνική γλώσσα το φράγμα που έχει ήδη, δηλαδή που έχει ένα πρόβλημα από την ύπαρξή της. Η γλώσσα ελληνική μιλιέται μόνο από 12 εκατομμύρια Έλληνες που ζουν τον κόσμο. Αλλά η γλώσσα της ελληνικής μουσικής δεν είναι διεθνής. Έτσι, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες, άλλες πετυχημένα, άλλες λιγότερα. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος σαν και εμένα που έχει αλλάξει τρόπο δουλειάς, δεν εμφανίζομαι σε ανοιχτά κέντρα, δεν κάνω τη δουλειά που συνήθως κάνει ένας λαϊκός τραγουδιστής εδώ στην Ελλάδα. Το επόμενο βήμα είναι αυτό. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Λοιπόν, η πρόταση είχε αυτό το χαρακτήρα. Τώρα, οι συγκεκριμένοι δύο καλλιτέχνες, ο Πάκο Ντε Λουτσία και ο Ρέι Λεμά, έχουν κοινό στοιχείο. Καταρχήν, ταιριάζουμε, θα έλεγα, ιδεολογικά στον χώρο της μουσικής. Έχουμε ακόμα ένα στοιχείο ότι πατάμε στην παραδοσιακή μουσική της χώρας μας. Ο Πάκο Ντε Λουτσία είναι ένας εκπρόσωπος του φλαμένκο και μάλιστα είναι ο πιο διάσημος των τελευταίων χρόνων. Έχει στηρίξει το παίξιμό του σε όλους τους μεγάλους δάσκαλους του φλαμένκο, στον Κάρλος Μοντόγια, ας πούμε, τον Σαμπίκας, τον Νίνιο Ρικάρδο, μεγάλες θρυλικές προσωπικότητες σε αυτό το είδος μουσικής. Παρ' όλα αυτά, νεαρότατος ο ίδιος, κατόρθωσε να σπάσει το φράγμα παγκοσμίως και της περιορισμένης, του περιορισμένου κάποιο τρόπο κλίματος που έχει αυτή η μουσική, γιατί είναι η μουσική της ταβέρνας, είναι η μουσική που παίζουν στην Ανταλουσία οι τσιγκάνοι. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει μια φλόγα, παρασύρει πάρα πολλούς ακροατές. Αυτός ο καλλιτέχνης το έκανε τα τελευταία 20 χρόνια με μεγαλύτερα αποτελέσματα από κάθε άλλο. Και ο Σενεγαλέζος? Ο Σενεγαλέζος έχει επίσης, παρόλο που έχει σπουδάσει κλασική μουσική, συνθέτει, τραγουδάει, παίζει keyboards, παίζει τύμπανα ο ίδιος, αλλά στηρίζεται κι αυτός με ένα πιο μοντέρνο, θα έλεγα, τρόπο, στηρίζεται στην παραδοσιακή μουσική της χώρας. Είπατε, πατάμε και οι τρεις στην παραδοσιακή μουσική της χώρας μας. Όμως, κύριε Δελάρα, όταν πατάς σε κάποια κορυφή, είναι φυσικό να σε φθονούν. Θα μπορούσε ο Γιώργος Νταλάρας να μας διηγηθεί τη χειρότερη ιστορία αυθόνου που έζησε στην καριέρα του, χωρίς ονόματα, αλλά να τολμήσει να την πει? Θα έλεγα ότι είμαστε μπροστά σε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο για τον κόσμο. Εγώ είμαι πολύ σφιγμένος, τα συναισθήματά μου είναι αλλού τώρα, γιατί ετοιμάζω αυτή τη δουλειά, είμαι πολύ απασχολημένος με πράγματα και είναι δύσκολο να ταξιδέψω πίσω στο εγγύς παρελθόν ή στο απότερο παρελθόν και να θυμηθώ τις πάρα πολλές πραγματικά ιστορίες φθόνου, ας πούμε, και ζήλιας πιθανών που υπάρχουν, και δεν ξέρω αν θα ήταν απαραίτητο να το κάνω. Όμως, μια και μπορεί να υπάρχει στις σκέψεις κάποιων ανθρώπων και θέλουν μια απάντηση από μένα, δεν έχει σημασία να πω. Εγώ δεν θα μπορούσα να απαντήσω χωρίς ονόματα ποτέ. Αν ήταν να δηλώσω κάτι, θα το έκανα με ονόματα. Αλλά πιστεύω ότι, επειδή βρίσκομαι σε αυτή τη φάση τώρα, καλό θα είναι απλώς να σας παραπέμψω μερικά χρόνια πίσω, 1-2 χρόνια πίσω, σε κάποιες γνωστές ιστορίες, και εκεί νομίζω και ο κόσμος θα καταλάβει πολύ καλά τι λέω, κάποια πράγματα που γίναν πριν από λίγο καιρό και που δείχνουν γιατί ορισμένοι άνθρωποι φθορούν κάποιους άλλους. Ναι. Κύριε Δελάρα, πριν από λίγο. Το είπε.
Μην πείτε καμιά περίπτωση, καμιά ιστορία. Ζητήσαμε τη χειρότερη ιστορία φθόνου, δεν θέλετε να την πείτε. Πείτε μου όμως, γιατί υπάρχει τόσος φθόνος στο επάγγελμά σας. Αυτό είναι κάτι άλλο, ναι. Δεν νομίζω ότι ο φθόνος είναι μόνο στο επάγγελμά μας. Νομίζω ότι γενικά είναι το... Ελληνικό προϊόν. Και ελληνικό, αλλά είναι το επόμενο στάδιο της ζήλιας. Είπατε κύριε Τελάρα, ότι προτιμάτε τελικά τις συναυλίες από τα μαγαζιά. Ο κόσμος της νύχτας σας αποθεί, έχετε κάποιο πρόβλημα, έχει σχέση με την ιδεολογία σας αυτή η επιλογή των συναυλίων? Και ερώτηση αρκετών τηλεθεατών αυτή. Ναι. Να απαντήσω πρώτα. Όχι, ήθελα να πω ότι αυτή είναι και ερώτηση τηλεθεατών. Εντάξει, για να το καταλάβω. Εντάξει. Λοιπόν, θέλετε να σας απαντήσω πρώτα. Θέλω να ολοκληρώσω. Καταρχήν, ο χώρος του τραγουδιού είναι ένας χώρος περίεργος για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το τραγούδι. Η τέχνη του τραγουδιού είναι πολύ όμορφη. Εγώ πιστεύω ότι είναι τέχνη. Κρύβει τρεις άλλες τέχνες μέσα της, το λόγο, τη λογοτεχνία αν θέλει, την ποιήση, τη μουσική, την δεξιοτεχνία, την εκτέλεση, το τραγούδι. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία και αγνή τέχνη. Όμως γύρω από το τραγούδι υπάρχει κάτι άλλο που μεγαλώνει, που είναι, ας πούμε, θα έλεγα, είναι ένα παρακύκλωμα γύρω από το τραγούδι, και επιτρέψτε μου να πω την έκφραση ότι όλο αυτό το γύρω-γύρω από το τραγούδι έχει ένα τζόγο. Αυτός ο τζόγος, λοιπόν, έχει μεγάλα κέρδη. Έχει επιβεβαίωση σε ανθρώπους που πιστεύουν ότι από τη μια μέρα στην άλλη μπορούν κάτι να κάνουν στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Κρύβει ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν έχουν σχέση με αυτό καθ' αυτό το τραγούδι. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η μεγάλη και η φοβερή κόντρα και ο ανταγωνισμός μεταξύ των ανθρώπων που ασχολούνται με το τραγούδι καταρχήν, αλλά και αυτούς που ασχολούνται τα πέρι του τραγουδιού. Που ίσως είναι εκεί, σε αυτά τα πέρι του τραγουδιού, δημιουργείται πολλές φορές και υπάρχει η μεγαλύτερη ένταση φθόνου και ζήλιας και ανταγωνισμού. Θα μας συγχωρήσετε αν έτσι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αλλά βρισκόταν το τραγούδι του κ. Τεράρχου, χωρίς να μιλάτε έστω και ένα λεπτό. Πήρα πολλά τηλέφωνα εδώ σε μένα και ζητάνε το τραγούδι αυτό. Ένα λεπτό σας διακόπτω εγώ. Προχωρούμε. Να κερδίσουμε, συγγνώμη, γιατί η κάμερα με έδειξε και εδώ τα κάνουμε όλα μπροστά στους τηλεθεατές, να κάνω έτσι. Να κερδίσουμε τον Γιώργο Νταλάρα σε λόγο τραγούδι. Είναι γνωστός εκεί. Αυτό ακριβώς θέλουν και οι τηλεθεατές που παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Γιώργο Παπαδάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μόνο αυτό το ερώτημα. Τίποτα. Όχι εμένα, τους τηλεθεατές. Μόνο αυτό το ερώτημα. Σχετικά με αυτό το τραγούδι έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη ιστορία, ένα ολόκληρο θέμα με το τελείωσες. Τι έγινε, κάποιοι το εκτελέσαν χωρίς να σας ρωτήσουν, και αυτό σας δημιούργησε εσάς κάποια προβλήματα? Ο συνθέτης είχε τηρήσεις. Ο συνθέτης ίσως έχει κάποιους λόγους
πιστεύει ότι δεν πρέπει να εκτελεί το τραγούδι του, αλλά εγώ δεν είμαι της ίδιας άποψης. Πιστεύω ότι τα τραγούδια που γίνονται γνωστά πρέπει να παίζονται σε πολλές εκτελέσεις για να μαθαίνει ο κόσμος. Αυτό τραγούδι δεν το είπα εγώ πρώτος. Και εγώ το άκουσα από κάποια άλλη εκτέλεση και το είπα και το καθεξής. Κύριε Παπαδάκη, σας ακούμε λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση που αφορά τον κύριο Νταλάρα, το πρώτο τηλεφώνημα μάλλον που αφορά τον κύριο Νταλάρα, έγινε 5 λεπτά πριν από τη σημερινή εκπομπή. Ένας τηλεθεατής συγκεκριμένα ρώτησε εάν έχουμε προγραμματίσει να καλέσουμε τον κύριο Νταλάρα. Πιστεύουμε ότι ο περισσότερο ικανοποιημένος τηλεθεατής σήμερα είναι ο συγκεκριμένος. Κύριε Νταλάρα, έχουμε πολλές ερωτήσεις για την ταυτότητά σας. Πότε, πού γεννηθήκατε, οικογενειακή κατάσταση. Ο κόσμος θέλει να τα μάθει αυτά. Και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γνωστά αυτά. Ας τα πούμε λίγο. Γεννήθηκα, και δεν τα έχετε κρύψει, έτσι δεν είναι. Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1949. Άρχισα να τραγουδώ σε ηλικία 16 χρονών. Πρώτα με μοντέρνα συγκροτήματα, αργότερα με στα λαϊκά. Κάποια στιγμή έπαιζα και ισπανικά τραγούδια με τρίο και ούτω καθεξής. Το 68-69 άρχισα να κάνω δίσκους. Πολύ γρήγορα έγινε γνωστός. Το πρώτο τραγούδι επιτυχία ποιο ήταν? Επιτυχία. Το πρώτο τραγούδι επιτυχία, αυτό που ξεχώρισε λίγο και ακούστηκε, ήταν στην εποχή του Πάγκαλου του Γιώργου Μητσάκη. Το πρώτο όμως πραγματικά επιτυχία, θα έλεγα, πραγματική επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία, που με καθιέρωσε ήταν το τραγούδι του Σταύρου Κουλιντζή και της Ότιας Τσότου, να ήταν το 21. Λοιπόν, τα περισσότερα από αυτά, αν δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, πάντως έχουν ξαναυποθεί. Είπαμε να πικρίνουμε λίγο το χάπι και να μας συγχωρήσετε γι' αυτό. Ναι, είναι βέβαιο ότι βρίσκεστε στην κορυφή ενός όρου του πεντάγραμμου, μπορούμε να το πούμε, αφού υπάρχει και ο πενταδάκτυλος στην κορυφή. Λοιπόν, βρίσκεστε σε μια κορυφή. Κάποιος είπε ότι στον Έλληνα δεν αρκεί να φτάσει στην κορυφή, πρέπει να ρίξει και τους άλλους κάτω. Ο Γιώργος Νταλάρας το έκανε ποτέ αυτό? Καλά, αυτό δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε. Μπορεί να υπάρχουν Έλληνες που να σκέφτονται και να πράττουν έτσι, δεν θα πει ότι είναι όλοι. Όχι. Εγώ πιστεύω όχι, ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να ρίξω κανέναν για να φτάσω κάπου. Εξάλλου πιστεύω ότι υπάρχουν τόσες πολλές κορφές να κατακτήσει κανείς που δεν χρειάζεται να ρίχνει άλλους και δεν αποκλείεται τη στιγμή που προσπαθεί να ανέβει κάπου οι άλλοι να είναι τόσο μακριά που δεν χρειάζεται καν ούτε να τους δει γιατί να τους ρίξει λοιπόν κάτω. Η συνεργασία που έχουμε τώρα και με μουσικούς και με συνεργάτες, τραγουδιστές, ήταν συνεργασία αλληλοβοήθειας. Με βοηθούσαν εκείνοι και εγώ βοηθούσα αυτούς. Κάποτε έφτασα σε αυτό που εσείς λέτε κορυφή. Είναι σε μια ενότητα αυτό. Κάποτε μια σουηδική εφημερίδα έγραψε ότι στην Ελλάδα ο τραγουδιστής και ο ποδοσφαιριστής έχουν, χωρίς να το ξέρουν, την επιρροή ενός πολιτικού. Είναι πολιτικοί χωρίς να το ξέρουν. Συμφωνείτε με αυτό? Εν μέρη, όχι βέβαια με την αυστηρή έννοια της λέξης πολιτική. Επηρεάζεται μεγάλη μάζα ανθρώπων. Σαφώς. Οι άνθρωποι που είναι γνωστοί, όχι μόνο στον χώρο του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού γενικά, του θεάτρου, του κινηματογράφου, του τραγουδιού, μια και είναι οι δουλειές, θα έλεγα, οι τέχνες, αν θέλετε, που έχουν μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι μόλις τελείωσε το ποδοσφαιρικό Μουντιάλ στο Παρίσι, στη Βιλιά συγκεκριμένα έγινε ένα άλλο Μουντιάλ που ονομάστηκε Μουντιάλ Μουσικής, το δεύτερο Μουντιάλ. Που σημαίνει ότι ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα μήκη τα πλάτη της γης, αντιμετωπίζει τους γνωστούς ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Κύριε Και σαφώς, μερικές φορές επηρεάζουν αυτοί καλά τον κόσμο, μερικές φορές κακά. Εξαρτάται από το πρόσωπο και από το τι προσφέρει. Έχετε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή καριέρα. Έχετε κάνει υποχωρήσεις σε αυτήν την καριέρα, και αν ναι, ποιες? Υποχωρήσεις, νομίζω ότι αρκετές υποχωρήσεις έχω κάνει. Μήπως κάποτε θυσιάσετε και τη ζωή σας για αυτήν την καριέρα? Α, δεν νομίζω. Όχι. Αν εννοείται αυτό, προς Θεού έχουμε και μεγάλη απόσταση. Όχι μόνο αυτό. Όχι, μεγάλη απόσταση. Προσπαθώ να δω ποιες υποχωρήσεις έχω κάνει. Ίσως έχω πει ορισμένα τραγούδια που δεν ήθελα. Δεν τα πολύ συμπαθώ όταν τα ακούω και αργότερα ο κόσμος κάτι βρίσκει. Αλλά αυτά είναι πολύ λίγα όμως. Η σύζυγό σας έχει παίξει κάποιο ρόλο στην καριέρα σας? Σας έχει βοηθήσει? Βεβαίως, πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτές οι μεγάλες συναυλίες που γίνανε πριν από λίγα χρόνια, ορισμένα άλλα πράγματα που από μόνος μου, λόγω χαρακτήρα, επειδή είμαι λίγο έτσι μαζεμένος στον εαυτό μου, δεν θα τα έκανα. Η γυναίκα μου, η Άννα, με βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Σας βοηθάει και να ξανοίγεστε δηλαδή. Παίζει ακριβώς, παίζει ίσως αυτό τον καθοριστικό ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Σε μια συνέντευξή σας πρόσφατα είπατε ότι είστε μοναχικός άνθρωπος και ότι αισθάνεστε και μόνος σας. Είναι έτσι? Σε συνέντευξη υπόθηκε αυτό? Σε συνέντευξη.
σε εφημερίδα. Ξέρετε, φοβάμαι να αναλύω ορισμένα πράγματα που λέγονται ή καμιά φορά που αλλοιώνονται λίγο από τη μεταφορά τους. Το μοναχικός λέει πολλά πράγματα. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι το εξής και αυτό που πάντα λέω. Ότι είμαι μοναχικός μακριά, ας πούμε, από τις συχνές παρέες, τις κοσμικότητες. Αν και εσείς αυτό υπονοείτε, σαφώς είμαι μακριά από αυτά. Και αυτό είναι αλλά καλό. Δεν είμαι μοναχικός. Προς Θεού έχω ένα σωρό φίλους. Και όταν είστε με τους φίλους σας, τι συζητάτε, ποια θέματα σας ενδιαφέρουν? Φίλους εκτός τραγουδιού. Βέβαια. Άμα είναι με καλλιτέχνη από τον ίδιο χώρο, είναι βέβαιο ότι τα τραγούδια. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα στη συζήτηση. Ούτε υπάρχει κάτι που αγαπάτε πολύ. Υπάρχει κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η πολιτική, ας πούμε, η λογοτεχνία, η ιστορία. Όλα αυτά χωρίς να ξεχωρίζω κάποιο συγκεκριμένο. Μιλήσαμε για συνέντευξη πριν από λίγο. Αλήθεια, πόσο αληθινές είναι οι συνεντεύξεις που δίνετε, είτε εσείς είτε οι άλλοι ομότεχνοί σας? Για τους άλλους πάλι δεν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω. Διαγράφω. Οι δικές μου δεν είναι ποτέ ψεύτικες, δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Πολλές φορές όμως οι συνεντεύξεις μπορεί να είναι τυπικές. Μπορεί να είναι μερικές φορές γίνονται από κάποια υποχρέωση. Μπορεί να έχουμε σε κάποιους ανθρώπους που μας τη ζητάνε. Στην ουσία όμως δεν υπάρχει ψέμα. Μερικές φορές μπορεί να μην είναι αυτό που ίσως περιμένει ο κόσμος. Εγώ είμαι ήδη λίγο συγκρατημένος με τις συνεντεύξεις. Γι' αυτό αισθάνομαι ότι πολύ λίγες συνεντεύξεις από αυτές που έχω κάνει στο παρελθόν είναι καλές συνεντεύξεις. Σας αντιπροσωπεύουν έτσι. Κύριε Νταλάρα, έχετε πολλούς φίλους, αλλά κινδυνεύουμε να χάσουμε εμείς τους φίλους εκπομπής, εάν δεν κάνουμε παρέμβαση για να δώσουμε τις ερωτήσεις τους. Γιατί παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται. Από πολλούς θεωρείστε σαν ο καλύτερος Έλληνας τραγουδιστής. Νομίζετε ότι είσαστε εσείς πραγματικά ο καλύτερος Έλληνας τραγουδιστής? Και αν όχι, ποιος είναι κατά τη γνώμη σας? Τι να σας πω, με κολακεύει πολύ αυτή η άποψη και αν είναι των τηλεθεατών. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή η επιβεβαίωση είναι αυτό που ζητάμε από τη δουλειά μας. Αλλά δεν θέλω να, ξέρετε, να κερδίσω βέβαια κάποιον τίτλο, ούτε να επιβεβαιώσω την άποψη κάποιου που πιστεύει ότι είμαι καλός τραγουδιστής. Νομίζω στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί τραγουδιστές. Οι πωλήσεις είναι ένα πράγμα που το συζητάμε. Πωλήσεις κάνουν και άνθρωποι που ίσως δεν είναι καλοί στη δουλειά τους. Δεν παίζει τόσο πολύ. Η αγάπη του κόσμου είναι ένα μέτρο. Εγώ πιστεύω ότι είναι σαφώς ένα μέτρο, ίσως είναι το μεγαλύτερο. Καλοί τραγουδιστές στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί. Όχι τώρα, από την δεκαετία του 20, από τη θρυλική εποχή των ρεμπέτικων τραγουδιών μέχρι τα χρόνια μας. Και μπορώ να σας αναφέρω αυτούς τους τραγουδιστές που πιστεύω ότι είναι καλοί, αν ενδιαφέρει τους τηλεθεατές. Φαντάζομαι πως ναι. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω ότι αυτούς που ξεχωρίζω εγώ από την δεκαετία του 20 είναι ο Αραπάκης, ο Στελάκης, ο Γιώργος Κάβουρας, ο Στράτος Παγιουμτζής, ο Πρόδρομος Τσαουσάκης, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Με τη δεκαετία του 80 όμως. Να μείνουμε ο Γιάννης Πάριος, ο Στράτος Διονυσίου που υπάρχει ακόμα. Όλοι αυτοί είναι περίφημοι. Να μείνουμε στον Νταλάρα, αυτόν έχουμε σήμερα εδώ και σε αυτόν πρέπει να επικεντρώσουμε τη συνέντευξη. Ακριβώς, και να κάνω και εγώ τη δεύτερη ερώτηση. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά είπαμε κινδυνεύουμε. Κύριε Νταλάρα, στραφήκατε τώρα τελευταία, ρωτάει τηλεθεατής, στη ροκ μουσική. Γιατί? Και νομίζω ότι σας πάει το στυλ αυτό μουσικής. Ό,τι τραγουδώ νομίζω ότι μου πάει. Και γι' αυτό και το κάνω. Δεν είναι στροφή προς τη ροκ. Θα έλεγα ότι είναι μια στροφή της ροκ προς τα λαϊκά. Αν μου επιτραπεί. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ροκ τραγουδιστές που τραγουδάνε λαϊκά. Και δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν είναι ένα καρφάκι που κάνουμε συζήτηση. Αν εννοείται το τραγούδι «Η αγάπη που χάθηκε στη σκόνη», αν εννοεί ο τηλεθεατής, που τραγούδισα, που έχει, που είναι μια μπαλάντα ελληνική και έχει κάποια στοιχεία σύγχρονης ενορχήστρωσης. Δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι αυτό είναι στροφή προς το ροκ. Απλώς χρησιμοποιώ κάποια όργανα στις εμφανίσεις μου, προσπαθώ μαζί με το λαϊκό τραγούδι, ίσως κάποια δυνατότητα που μπορεί να μου δίνουν κάποια όργανα να εκφραστώ με έναν άλλο τρόπο. Καριέρα στο εξωτερικό θα σας ενδιαφέρει, αλήθεια? Θα με ενδιαφέρει, βεβαίως. Φαντάζομαι ότι θα σας έχει δοθεί κάποια στιγμή ευκαιρία. Βεβαίως. Και τι έχετε κάνει? Και επειδή ακριβώς έχω σταματήσει, όπως επανέρχομαι σε αυτό το θέμα, να εργάζομαι με τον παραδοσιακό τρόπο του λαϊκού τραγουδιστή στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια βγαίνω πολύ συχνά προς τα έξω και έχω πάρα πολλές προτάσεις για αυτό το πράγμα και με ικανοποιεί και με γεμίζει χαρά γιατί είναι ένας άλλου είδους επιβεβαίωση. Μιλάμε τόση ώρα για κοινό, αλλά το κοινό είναι συχνά
και ένα ναρκοπαίδιο. Δεν ανεβάζει μόνο στην κορυφή, αλλά και καταδικάζει. Και θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα που έχω σημειώσει εδώ. Πιστεύετε ότι αν μας αναφέρετε, ας πάρουμε κάτι απλοϊκό, αφελές ίσως. Τι ομάδα είσαστε? Θα υπήρχε ο κίνδυνος να χάσετε θαυμαστές. Αν λέγατε ότι είστε Φερρυππίν, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή δεν ξέρω τι, θα φοβόσασταν μήπως χάσετε τους θαυμαστές που έχετε στην τάξη των αντιπάλων αυτής της ομάδας? Είναι ένα θέμα που δεν με απασχολεί καθόλου, το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν είμαι ίσως από τους λίγους. Όχι, είναι ποδοσφαιρικό το επάγγελμα. Δεν έχω, μπορώ να σας πω ότι δεν έχω και ιδέα από το ποδοσφαιρό. Παρόλο που μικρός ίσως κλώτσα κι εγώ κάποια μπάλα στις σαλάνες της γειτονιάς μου, αλλά δεν με απασχολεί καθόλου το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω καν να σας πω τίποτε για αυτή την υπόθεση. Αν σας πρότεινε κάποιος ένα υπουργείο, κύριε Νταλάρα, ποιο θα δεχόσασταν? Με ξαφνιάζεται πραγματικά. Δεν έχω επίσης και σε αυτό το πράγμα κανός είδους βλέψεις. Δεν έχω καν σκεφτεί και δεν ξέρω ούτε για αστεία, δηλαδή δεν ξέρω να απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι κάτι που δεν με απασχολεί καθόλου και ούτε πιστεύω θα με απασχολήσει στο μέλλον. Δεν με αφορά καθόλου. Το τελευταίο τριήμερο υπάρχει κάποια είδηση, κάποιο γεγονός που σας εντυπωσίασε? Α, ναι, υπάρχει. Υπάρχει ένα πράγμα που έκανε μεγάλη εντύπωση. Τι σας έκανε? Διάβασα εχθές, νομίζω, στις εφημερίδες την περίπτωση ενός ηλικιωμένου ανθρώπου, ένα γεροντάκι σε κάποιο χωριό, που επέστρεψε, λέει, το δάνειο μετά από 45 χρόνια, όχι σε αυτόν που το χρωστούσε, αλλά στα παιδιά του. Αυτός που το χρωστούσε είχε πεθάνει. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δείχνει ότι στην Ελλάδα κάποια μαγικά πράγματα εξακολουθούν να λειτουργούν και να υπάρχουν. Και πραγματικά αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Άρα λοιπόν δεν χάνονται όλα. Υπάρχουν ελπίδες για όλους μας. Κύριε Ντελάρα, έχετε χιούμορ? Σας αρέσει το χιούμορ? Αλλού θέλω να το πάω. Ναι. Έχω με τους ανθρώπους που έχω θάρρος, νομίζω ότι έχω χιούμορ. Με τους ξένους, δεν ξέρω, ίσως η δουλειά αυτή με έχει κάνει λιγάκι να είμαι λίγο μαζεμένο. Κάποιο αστείο που λέει σε βάρος σας, ας το πούμε έτσι. Άλλοι το βρίσκουν αστείο, άλλοι το θεωρούν αποκρουστικό. Ο Χάρη Κλίν. Πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, ερώτηση αρκετών τηλεθεατών, κύριε Ντελάρα. Και έχω και μία παρέμβαση μετά. Σχετικά με το τι είναι χιούμορ και το τι είναι καλαμπούρι. Ας επικριθώ, θα την αναφέρω πάντως. Μετά ή τώρα? Μετά, ελπίζουμε. Σας είπα ότι στους γνωστούς, και όταν αφορά γνωστούς ανθρώπους, έχω χιούμορ. Λοιπόν, ο Χάρης είναι φίλος μου πολύ. Δεν πιστεύω ότι αυτό το χιούμορ είναι κακό. Ο Χάρης ποτέ δεν θα έλεγε κάτι κακό για μένα. Και πρέπει να σας πω και μια μικρή ιστορία εδώ. Αυτή η ιστορία με το συγκεκριμένο ανέκδοτο, που τελικά είναι μια πραγματική ιστορία που συνέβη στο Γιάννη τον Κακουλίδη, στο συνεργάτη του Χάρη, ναι. Ο οποίος πήγαινε με ένα ταξί ζωγράφου και έτυχε να πάρει έναν γέρο μεθυσμένο, ο οποίος ακούγοντας τον Γιάννη τον Πάριο, τα βάλε μαζί μου, ας πούμε. Και είπε αυτό που είπε. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι αυτού του είδους το χιούμορ είναι πραγματικά έτσι, αξιοζήλευτο, γιατί είναι πολύ επιτυχημένο. Μόνο μία διευκρίνηση θέλω να κάνω. Βεβαίως δεν έχει σχέση με τα πρόσωπα, γιατί πόσο εύκολα μπορεί να παρεξηγηθεί κανένας σε τούτο το τόπο, όλοι το γνωρίζουμε. Λοιπόν, τι είναι χιούμορ και τι είναι καλαμπούρι? Χιούμορ κάνεις όταν διακομωδείς, όταν επικρίνεις τον εαυτό σου, τα δικά σου βάσανα. Καλαμπούρι είναι όταν αναφέρεσαι σε άλλον. Απλώς αυτή τη διαφορά ήθελα να κάνω, να αναφέρω, η οποία βεβαίως δεν είναι και δική μου, την έχω αντιγράψει. Εν μέρη θα έρθω να συμφωνήσω, παιδί.